παραδόθηκε στα χέρια του Προέδρου της Εγνατίας Οδού ΑΕ ο φάκελος που περιέχει την μελέτη για την ανακατασκευή του κόμβου των Βικέλων. Η μελέτη των 750.000 ευρώ έχει ήδη παραδοθεί και στην διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πολύ πριν από τον σημερινό Πρόεδρο, πρόεδροι οχλήθηκαν για να συμβεί, μιλάω για τα Βίκελα. Ήρθε η ώρα όμως, επί δικιάς του Προεδρίας, να καθορίσουμε και την λύση στον κόμβο των Βικέλων. Ένα αίτημα πολλών χιλιάδων κατοίκων, με δεδομένο ότι τους 4 μήνες των διακοπών του καλοκαιριού η περιοχή από τη Μάκρη μέχρι και τη Μεσημβρία αριθμεί περίπου 25.000 κατοίκους και λουόμενους. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για να υπάρχει μόνο μία έξοδος ή διέξοδος, εάν κούφια που τα ακούει συμβεί κάτι μοιραίο παραπλήσουμε αυτό που συνέβη στην Αθήνα. Και επειδή εμείς γνωρίζουμε τον χώρο, ανασάναμε σήμερα που επιτέλους έχουμε αυτήν τη μελέτη ολοκληρωμένη προϋπολογισμού 750.000 ευρώ προκειμένου να την παραδώσουμε σήμερα στα χέρια του Προέδρου, να τύχει της έγκρισης της Εγνατίας ΑΕ και ήδη χθες έχει παραδοθεί και στην διαχειριστική της περιφέρειας, όπου είναι υπεσχεμένη η έγκριση, η χρηματοδοτική από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μέτιο. Δεδομένες της μεγάλης κίνησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η είσοδος και η έξοδος των Βικέλων πρέπει να αναβαθμιστεί όχι μόνο για να διευκολύνει τους κατοίκους και τους τουρίστες, αλλά και να παρέχει μια ασφαλή δίωδο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Πέρα από αυτό, να πω ότι μας έχει ετοιμάσει και μια μελέτη μετά από για τον κόμβο των Βικέλων, μετά από πολλές συζητήσεις και μετά από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο έδειξε ο Δήμαρχος και η διοίκηση του Δήμου. Νομίζω ότι τον επόμενο μήνα, αφού ελεγχθεί η μελέτη, θα είμαστε έτοιμοι για να βρούμε την αναγκαία χρηματοδότηση, έτσι ώστε μια περιοχή που πραγματικά τους καλοκαιρινούς μήνες ενδεχομένως να έχει να εγκυμονεί κινδύνους για τους κατοίκους, να δοθεί άμεσα μια λύση. Υπάρχει και μια συνεργασία για άλλους δύο κόμβους. Όταν προχωρήσει θα σας ενημερώσουμε. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει η κοινωνία της Αλεξανδρούπολης να είναι πολύ ικανοποιημένη από αυτή τη συνεργασία, από αυτή την εκκίνηση των έργων, τα οποία πραγματικά θα δώσουν λύσεις που χρειαζόταν εδώ και πολύ καιρό. Ικανοποιημένος με την εξέλιξη των πραγμάτων δηλώνει και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας της Μάκρης, Γιάννης Κουινέλης. Μετά από έναν αγώνα σκληρό πολλών χρόνων, 10 κλίμα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ακούμε τον Δήμαρχο τον κύριο Λαμπάκη και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών τον κύριο Κουκουράβα να μας ανακοινώνει ότι παραδίδει στα χέρια του Προέδρου της Εγνατίας τη μελέτη για τη διάνοιξη των κόμβων των Βικέλων. Δικαιωνόμαστε όλοι μας στον αγώνα αυτόν, έναν αγώνα πολύ σκληρό που έχει κάνει οι κάτοικοι του διαμερίσματος. Θα ξαναζωντανέψει όλο το παραλιακό μέτωπο Μάκρης Βικέλων Μεσημβρίας και θα δώσει και διέξοδο για διαφυγή σε περίπτωση, όπως είπατε, Δήμαρχε, προηγουμένως, πυρκαγιάς, σε κόσμο που συγκεντρώνεται χιλιάδες κόσμος σε καθημερινή βάση στην περιοχή μας. Η διάνοιξη των Βικέλων τελικά βρίσκει το δρόμο τους, επιτέλους.